Τη χαρά να συνομιλήσω μαζί με την υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τη Μαρία τη Σπυράκη. Μαρία, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Είσαι λοιπόν Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνεται αυτό. Επιβεβαιώνεται. Έτσι, εμείς να διασαυρώνουμε και λίγο τις πηγές μας, έτσι. Το λες γιατί, εντάξει, πράγματι έχω γυρίσει στην Ελλάδα και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σε ρωτήσω αμέσως μετά γι' αυτό. Πρώτα θέλω να λύσουμε μια απορία που κάποιοι φίλοι και στο Facebook τώρα μου διατυπώνουν. Πώς πήρες αυτή την απόφαση να το γυρίσεις μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφίας στην πολιτική? Ναι, ήταν μια πολύ κρίσιμη απόφαση και μια δύσκολη απόφαση. Γιατί όπως και οι φίλοι σου ρωτάνε και οι φίλοι μας ρωτάνε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να εγκαταλείψει τη δουλειά του. Γιατί εγώ δεν πήρα άδεια, παραιτήθηκα. Mm-hmm. Από τη δουλειά μου, από τη δουλειά μου στο Μέγκα, από τη δουλειά μου στην Μερισσία που είμαστε μαζί, όπως ξέρεις. Παραιτήθηκα και κάνω προεκλογική εκστρατεία για να εκλεγώ στην Ευρωβουλία. Και αν δεν εκλεγώ, θα πρέπει να αναζητήσω μια δουλειά που δεν θα φαίνεται. Σωστό. Γιατί πια έχω τοποθετηθεί πολιτικά. Αλλά το έκανα με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, γιατί νομίζω πως όφιλα να δώσω αυτή τη μάχη. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός για να μου προτείνει να είμαι μία από τους 42 στο ψηφοδέλτιο και γιατί το πιστεύω ευτύχη. Νομίζω φαίνεται κιόλα. Πάντως, Μαρία, για να λύνουμε τις παρεξηγήσεις και να διατυπώνουμε τα ερωτήματα, πολλοί λένε ότι εκμεταλλεύτηκες τη σχέση που είχες στο ρεπορτάζ για να κάνεις αυτό το άλμα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έχω να πω ότι δεν αυτοπροτάθηκα, προφανώς. Έχω να πω ότι ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι μπορώ να το κάνω και μου το πρότεινε και αποδέχτηκα. Και έχω να πω επίσης ότι δεν ξέρω ακριβώς πώς την έβλεπαν αυτή τη σχέση με το ρεπορτάζ, αλλά το ρεπορτάζ ήταν δημόσιο, ήταν στη δημόσια κρίση και πάρα πολλοί άλλοι λένε επίσης ότι κρατούσα αποστάσεις από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι η άλλη πλευρά του λόγου και είναι αυτό που μου χρεώνει. Τέλος πάντων, για να τους καλύψω όλους και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, ευτύχη σε όλο αυτό το χρόνο που άσκησα επάγγελμα, στα 23 χρόνια της δουλειάς μου, άσκησα επάγγελμα με έντιμη υποκειμενικότητα. Δεν θεωρώ ότι ήμουν αντικειμενικός άνθρωπος. Θεωρώ ότι είχα απόψεις, γνώμες, είχα τα μάτια μου ανοιχτά, αλλά κανένας δεν μπορεί να μου χρεώσει ότι κινήθηκαν έντιμα. Και κανένας επίσης δεν μπορεί να μου χρεώσει ότι αξιοποίησα σχέσεις για να πάω παρακάτω. Κοίταξε, και μόνο η παρέτησή σου από τη δουλειά νομίζω δείχνει ότι υπογραμμίζει αυτό που λες. Μαρία, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία και όχι με έναν άλλον σχηματισμό? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε έκανε να ξεχωρίσεις αυτή την επιλογή? Η επιλογή μου είχε να κάνει με το ποια δυνατότητα έχει να εκφραστεί ο περίφημος χώρος του κέντρου, ο μεσαίος χώρος, ο περίφημος χώρος των αστικών σωμάτων που έχουν να χάσουν. Εσύ και εγώ δηλαδή, για να το πω πιο καθαρά. Γιατί νομίζω ότι είμαστε σε παρόμοια κατάσταση. Και η αλήθεια είναι πως η Νέα Δημοκρατία ως ένας πολύ μεγάλος χώρος μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να το εκφράσει. Τα τελευταία δύο χρόνια ευτύχη ο Σαμαράς έδωσε μια μάχη πρωτόγνωρη για την ανόρθωση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας. Και αυτή η μάχη ήταν η αιτία που δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι των Ελλήνων. Γιατί ευτύχη την κρίση εγώ δεν την περιέγραψα στην τηλεόραση, την έζησα από πολύ κοντά. Και όταν λέω την έζησα από πολύ κοντά, δεν λέω ότι έζησα μόνο τις απώλειες που όλοι υποστήκαμε και τις απώλειες των γονέων μας και τις απώλειες των φίλων μας που μπορεί να χάσαν και τη δουλειά τους. Λέω ότι την έζησα από πολύ κοντά και στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Και στο πεδίο της διαπραγμάτευσης η Ελλάδα άρχισε να φαίνεται ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της μετά το 2012. Mm-hmm. Και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για να πω ναι. Mm-hmm. Δεν λέει κανένας άνθρωπος, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηρωικό πρόσωπο προς Θεού και το αποφροντίζω και το τελειώνω. Αλλά παραιτήθηκα από τη δουλειά μου. Δεν έχω καμία απέτηση. 26 του μηνός δηλαδή δεν θα έχω που να πάω αν δεν εκλεγώ και θα πρέπει να αναζητήσω μια δουλειά. Άρα το έκανα ολόκληρο και το έκανα επειδή το πίστευα, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Σύμφωνοι. Εσύ όμως, όπως λες, είχες μια πιο άμεση εμπειρία για το κρίσιμο αυτό θέμα της διαπραγμάτευσης. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που λένε ότι στην ουσία δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ένα νέο μνημόνιο στο σιρτάρι που μπορεί να βγει από την επομένη των εκλογών. Και γενικά δεν συσχετίζεται αυτή η προσπάθεια με την καθημερινή δυσκολία που συναντούν οι πολίτες, με τους φόρους και το υπερτροφικό κράτος.
ξεκινώντας από αυτό που εσύ έφτασες στο τέλος, η ιστορία της τροφολόγησης είναι νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τώρα που φαίνεται ότι η χώρα παίρνει τη στροφή. Και νομίζω πως εκτός από το ότι υπάρχουν ήδη εξαγγελίες, υπάρχουν σχετικές δηλώσεις από την πλευρά των οικονομικών υπουργών ότι θα υπάρξει άμεση και αυτόματη διαδικασία μείωσης των φόρων, αυτό είναι η απαραίτητη συνθήκη για να πάμε παρακάτω. Δηλαδή να σταματήσουν οι πολίτες να φοβούνται τις σχέσεις τους με την εφορία και να θεωρούν ότι ξεκινάει μια δίκαιη προσπάθεια. Είτε στα ακίνητα που φέτος έπεσε 15% αλλά δεν είναι καθόλου αρκετό και πρέπει να πέσει κι άλλο 20% και άλλο 20% μέχρι να φτάσει σε έναν εύλογο φόρο, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά πολιτική δύναμη πια που συζητά την κατάργηση του φόρου των ακινήτων, είτε σε άλλους έμεσους φόρους όπως είναι ο ΦΠΑ, είτε στην φορολόγηση των εισοδημάτων, είτε βέβαια στη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να φορολογούνται στο 15% και αυτός πρέπει να είναι στόχος τριετίας. Από εκεί και πέρα όμως είναι φανερό ότι υπάρχει μια επένδυση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για ένα νέο μνημόνιο. Αυτό ευτύχει δεν υπάρχει των πραγμάτων. Νομίζω ότι όποιος μπορεί να διαβάσει τη διεθνή συγκυρία καταλαβαίνει ότι κανένας δεν συζητά για την Ελλάδα νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η δημοσιονομική προσαρμογή χαρακτηρίζεται πλέον θηριώδης από τους ανθρώπους της Τρόικας, χαρακτηρίζεται θηριώδης τις εκθέσεις των δανειστών. Αυτό που κάποιος συζητά είναι το αν η Ελλάδα θα συνεχίσει στο τέμπο των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών και αυτό η Ελλάδα μπορεί να το εγγύθει. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να πληρώσει το πολιτικό κόστος αυτής της θηριώδους, όπως λες, προσαρμογής? Νομίζω πως καταρχήν φαίνεται πως το πληρώνει η δεύτερη συνιστόσα της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ, κατέρχεται με την ελιά και η ελιά, διότι είναι προφανές ότι όταν δεν αποκοπείς από τα αμαρτήματα του παρελθόντος δια των συμβολισμών, όταν δηλαδή διατηρείς ανοιχτή τη σχέση με τον Γιώργο Παπανδρέου και του επιτρέπεις να σε βασανίζει, ενώ είναι αυτός που είχε σχεδιάσει τη Δανία του Νότου αλλά του προέκυψε Λιθουανία του Νότου, γιατί απλώς δεν είχε την αίσθηση των πραγμάτων. Νομίζω πως ένας λόγος που πληρώνει το ΠΑΣΟΚ αυτή την ιστορία είναι η σχέση που διατηρεί με τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που μάλλον θα κάναμε ως δημοσιογράφοι. Ναι. Αν και με βάση σε πειρασμούς, αλλά το αντιπαρέρχομαι, γιατί έχω κι άλλα στο μυαλό μου να σε ρωτήσω. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα το τι θέλουν οι πολίτες. Αν οι πολίτες θέλουν να συνεχιστεί μια πορεία σταθερότητας, που φαίνεται πως οδηγεί κάπου, δεν είναι δηλαδή λογιστικό το πρωτογενές πλεόνασμα ευτύχημα. Θα πάει ο συνταξιούχος και θα βρει ένα μικρό ποσό, μικρό. Δεν λέω εγώ ότι θα λυθούν τα προβλήματα με το ποσό που θα βρει στο λογαριασμό του, αλλά θα βρει ένα ποσό στο λογαριασμό του. Θα πάει ο ένστρωμος και θα βρει ένα ποσό στο λογαριασμό του. Πάντως, επειδή αναφέρεσαι στο ΠΑΣΟΚ και δεν έχω λόγο να διαφωνήσω με το κόστος, υπάρχει και κόστος και για τον Πρωθυπουργό σου. Θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια συζητούσαμε για τα ζάπια, είχαμε αντιμνημονιακή θέση σε κρίσιμες φάσεις της πολιτικής και οικονομικής μας ζωής. Αλλά βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει μια θεαματική στροφή διαχειριζόμενος τις επιλογές με την Τρόικα, δεν είναι? Ευτύχει ο Πρωθυπουργός καταψήφισε τη συνταγή και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη συνταγή. Εκτός και αν πιστεύουμε εκ των υστέρων ότι η συνταγή δικαιώθηκε. Η συνταγή δεν δικαιώθηκε. Η συνταγή απορρίφθηκε και φάνηκε και από την έκθεση του Δημοκρατικού Συμβουλίου και φάνηκε και από τις διαπιστώσεις όλων των δανειστών. Δεν χρειαζόμαστε μάρτυρες γι' αυτό. Δεν χρειάζεται με κανένα μάρτυρα η κοινωνία για αυτό που βίωσε. Από εκεί και πέρα η χώρα δεσμεύτηκε και η χώρα δεσμεύτηκε σε βαθμό κακουργήματος από τη δανειοδότηση που εξαρτώταν από την εκπλήρωση των όρων του μνημονίου. Λέω και ξαναλέω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι ότι το θέμα των αμυντικών βιομηχανιών ήταν δέσμευση του 2011. Θυμάσαι πότε κλήθηκε να τον υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση? Στο τέλος του 2013 για να πάρει τη μεγάλη δόση. Το λέω για να έχουμε αίσθηση πώς πορεύτηκε η χώρα και για να θυμόμαστε ότι το μνημόνιο είναι η όρη του δανεισμού και για να ξαναθυμηθούμε ότι η ιστορία της εξόδου στις αγορές δεν είναι μια ιστορία που αφορά την κυβέρνηση και τους τραπεζίτες, είναι μια ιστορία που αφορά τη χώρα. Γιατί στο μνημόνιο μπήκαμε επειδή οι αγορές μας είπαν ότι λεφτά για μας δεν υπάρχουν. Πριν από 4 χρόνια, στις 7 Απριλίου του 2010. Ναι. Άρα η έξοδος από το μνημόνιο και το τέλος του μνημονίου, πέρα από την άποψη που μπορεί να έχει κανένα καθένας για τη συνταγή που είναι πολύ συγκεκριμένη, πρέπει να συμβολιστεί και από συγκεκριμένες επιδόσεις. Επιδόσεις στα δημοσιονομικά, αξιοπιστία ώστε οι αγορές να πούν και να πούν ότι μπορούν να βάλουν στην Ελλάδα τα λεφτά τους γιατί είναι μια ασφαλής αυλή, και διευθέτηση του προβλήματος της εξυπηρέτησης του χρέους
το οποίο είναι και το μείζον ελληνικό πρόβλημα. Διότι ευτύχη μου, όταν έχει 1000 ευρώ, δεν θα πας να τα βάλεις σε ένα μαγαζί που το χρόνο μπορεί να κλείσει. Ναι, αυτό όντως είναι το μέγα πρόβλημα. Αλλά πριν φτάσουμε στο πρόβλημα του χρέους, θέλω να σε ρωτήσω, Μαρία μου, το εξής. Ψηφίζουμε μεν για ευρωεκλογές, κυρίως σε αυτό το τομέα στέκομαι, σε αυτό το κομμάτι, αλλά όλοι αισθανόμαστε ότι την επομένη των ευρωεκλογών θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, διεργασίες που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα πολιτικά, γιατί άλλο είναι να προσδοκάς μια διαπραγμάτευση με το χρέος για να βρεις μια λύση και άλλο να περιμένεις την επομένη των εκλογών ένα σκηνικό που, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, δεν είναι σταθερό. Πώς εκτιμάς εσύ το σκηνικό της επόμενης μέρας? Δικαίως υπάρχει αυτό το ερώτημα, διότι οι εκλογές παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Και όπως πολύ ωραία το είπες, την επόμενη μέρα το πρωί θα κάνουμε λογαριασμό. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι μπορεί να πάει στην κάλπη χωρίς να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής. Εδώ η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει θέσει ως δίλημα αυτών των εκλογών το ψηφίζουμε φεύγουμε. Έχει θέσει ως σύνθημα επικεφαλίδα αυτών των εκλογών το καμιά θυσία για το ευρώ. Οι εκλογές αυτές είναι στην πραγματικότητα ενδιάμεσες εκλογές αυτής. Mm-hmm. Είναι εκλογές που κρίνουν το έργο της κυβέρνησης για το αν η κυβέρνηση θα συνεχίσει ή η κυβέρνηση θα αποχωρήσει και είναι και εκλογές που στην ουσία δείχνουν το δρόμο που θα πάρει τελικά η Ελλάδα. Αν θέλει δηλαδή έναν βασικό πολιτικό λόγο για τον οποίο θεωρώ ότι αξίζει όλη αυτή η ιστορία τον κόπο και αυτή η πολύ μεγάλη μάχη τον κόπο και αυτή η πολύ μεγάλη κούραση τον κόπο, είναι γιατί στην πραγματικότητα οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν για το προς τα πού θα στρέψει το καράβι. Mm-hmm. Αν θέλουν δηλαδή το καράβι να είναι στο σκληρό πυρήνα και οι θυσίες να μην εξανεμιστούν με όλα τα προβλήματα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, τη φρικτή προσαρμογή, την ανεργία που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό, μέχρι και το. Και αν θέλουν οι πολίτες να επιστρέψουν ξανά στη συζήτηση ότι η Ελλάδα έχει ένα αβέβαιο τοπίο, ότι η Ελλάδα ξανανοίγει κανό νομίσματος, ότι η Ελλάδα ξανανοίγει το ζήτημα της συμφωνίας με τους δανειστές και ότι μπορεί να καταφύγει σε μονομερής ενέργειες. Μια τελευταία ερώτηση έχω, Μαρία Σπυράκη, για σένα. Από ό,τι ξέρω, πηγαίνεις σε όλη τη χώρα. Έχεις λοιπόν μια αίσθηση από πρώτο χέρι των διαθέσεων της κοινής γνώμης, η οποία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν αδυνατούν να την αποτυπώσουν. Υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί πολιτών που δεν απαντούν, που δεν λένε την αλήθεια, που κρύβονται κτλ. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τη δική σου αίσθηση από την επαφή που έχεις με τους πολίτες. Κοίτα, ευτύχη, συμμετέχω σε σωκοματικές διαδικασίες, δηλαδή τις διαδικασίες που διοργανώνουν οι βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα, αλλά πάω και στα καφέ, πάω mm-hmm. και εκεί που είναι ο πραγματικός κόσμος, περνάω και από τα μαγαζιά και ρωτάω. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί πάρα πολλά, αλλά περιμένουν. Mm-hmm. Δεν περιμένουν με την αίσθηση του μάρτυρα, περιμένουν διεκδικώντας το καλύτερο. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ απελπισμένος κόσμος και ειδικά εκείνοι που δεν έχουν δουλειά με έναν τρόπο πραγματικά πολύ, πολύ δυνατό ρωτάνε ποιο θα είναι το μέλλον. Δεν έχω, εγώ είμαι 30 ημερών πολιτικός. Επίτρεψέ μου να πω ότι δεν έχω αμαρτίες και δεν έχω και βαρύδια. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν ότι θα πατήσουμε το κουμπί και θα βελτιωθούν όλα. Μπορώ όμως να πω, γιατί το πιστεύω, ότι μπορούν να βελτιωθούν όλα εφόσον το τοπίο σταθεροποιηθεί, εφόσον κανένας δεν συζητάει ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει, εφόσον η Ελλάδα είναι μια ασφαλής αυλή για επενδύσεις, εφόσον μπορεί να έχοντας νοικοκυρέψει τα του οίκου της, να επιστρέψει ένα μερίδιο στους ανθρώπους που επλήγησαν και να αρχίσει να υπουλώνει τις πληγές. Και πολιτεύουμε στην Ευρωβουλή με σταυρό, διεκδικώντας έναν από τους 4 σταυρούς που έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να βάλει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, για να εργαστώ με όσες δυνατότητες έχω, με όση εμπειρία συσσόρευσα όλα αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία και στο πήγαινε έλαθα, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, για να κλείσουν όσο μπορούν αυτές οι πληγές. Από το κοινωνικό ταμείο, από το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, από την πολιτική διαπραγμάτευση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πάρουμε όσα περισσότερα μας αναλογούν, όχι πλέον ως ζητιάνοι, αλλά ως μια χώρα που τα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι το κοστούμι που μας έραψαν ήταν το πιο στενό στον πολιτισμένο κόσμο. Μαρία Σπυράκη, αν και μου είναι λίγο παράξενο μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας να σε ανακρίνω ως πολιτικό, δεν έχω παρά να σου ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία μέχρι το τέλος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στίχη. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Yeah, yeah.